Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μας. Αποφασίσαμε να κάνουμε μία μικρή εκδρομή για να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις. Έτσι ήρθαμε σε ένα προορισμό πολύ κοντά στην Αθήνα. Προσπαθήσαμε να βρούμε ένα σπιτάκι το οποίο να έχει κήπο, να μην είναι ένα διαμέρισμα, να νιώσουμε ότι πάμε λίγο διακοπές, ακόμα και αν είναι μισή ώρα από την Αθήνα η απόσταση. Όλο το θέμα είναι να προσπαθήσουμε, μια φορά το μήνα τουλάχιστον, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από την Αθήνα και να πηγαίνουμε σε ένα μέρος λίγο πιο ήσυχο και να το κάνουμε σαν διακοπές. Το πρόβλημά μου είναι ότι θεωρούσα ότι όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ μεγάλη διαδικασία και σήκω και φύγε και πράγματα. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Είναι... Καθόλου δύσκολο δεν είναι βασικά. Είναι μόνο στο μυαλό μας. Εγώ το έχω στο μυαλό μου, λες και είναι κάτι φοβερό. Λες και χρειάζεται τρομερή οργάνωση. Δηλαδή τώρα απλά μία μέρα ήταν στη δουλειά και μου στείλε ένα μήνυμα. Βρήκα αυτό να το κλείσω. Το κλείσε. Δεν οργανώσαμε τίποτα. Και το κόνσεπτ είναι ότι δεν θα κάνουμε τίποτα. Θα είμαστε εδώ, σε αυτό το τέλειο σπιτάκι. Θα τρώμε και θα πίνουμε και θα παίζουμε με τη Λάρα. Ήρθατε κιόλας! Ήρθε η ώρα να σας κάνουμε ξενάγηση στο παλατάκι μας. Πάμε να ξεκινήσουμε από την κουζίνα μας, που είναι αυτή εδώ. Έχει αυτό το πολύ ωραίο πάγκο, νεροχή, την ντουλάπια κτλ. Εδώ είναι το εκλογωμάτιο, κρεβάτι, έχει και παραθυράκι, το τζάκι μας. Τζάκι. Μια μικρή τραπεζαρία. Καθόμαστε και πίνουμε τον καφέ μας. Στην υγεία σας! Έχει άλλο ένα δωματιάκι μικρό, για να μείνουν άλλα δύο άτομα. Ελάτε! Και εδώ είναι το μπάνιο. Ξύλινο και αυτό όλο. Εδώ ντουζιέρα. Μάριος, λεκάνη. Τα έχει όλα. Θα μιξώ. Ναι. Εδώ είναι μια μικρή βεραντούλα. Εδώ μπορούμε να κάτσουμε αύριο το πρωί να πιούμε το καφεδάκι μας. Είναι τέλεια. Και ο κήπος. Όλος αυτός ο κήπος εδώ. Ελάτε λίγο από εδώ. Εδώ έχει μεγάλη τραπεζαριά. Μήπως να καλέσουμε κανένα φίλο. Μπορούσαμε. Στα χωριά που κάθονται οι γιαγιάδες και καθαρίζουν τα χόρτα και τα φασολάκια για να κάθουν τη γειτόνισσα και να τα λένε κιόλας. Και να βλέπουν και λίγο απέναντι τι γίνεται. Τι γίνεται εδώ στη γειτονιά. Ο γείτονας τι κάνει. Λοιπόν, θα φτιάξουμε noodles λαχανικών. Ρε τι ωραία. Δεν είναι υπέροχα. Θες να μείνουμε στο χωριό. Εγώ βαρέθηκα το χωριό. Τι θα κάνουμε. Κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Ωραία. Έτοιμα τα μανιτάρια, νομίζω είναι εντάξει. Κόψε τίποτα ή βαριέσαι. Βαριέμαι. Κάτσε, είχαμε ψηλή κοκοκουβέντα. Α, φέρε, θα κόψω ένα. Για πείτε ρε παιδιά, τι άλλο ναι. Γράψτε μας κάτω στα σχόλια. Πώς περνάτε. Εγώ αυτό το πράγμα θέλω να κάνω. Να κόβεις κολοκύθια. Να κόβω κολοκύθια τούμπανα και να κάθομαι στη φύση και να βγάζω φωτογραφίες. Είναι τόσο όμορφο, τόσο ήσυχα, τόσο καθαρός αέρας. Αυτό το κόψιμο λαχανικών έξω στη φύση με έχει, ξέρω, σαν διαλογισμός είναι. Έχει καμιά πρίζα να φέρουμε και τα μάτια έξω να τα μαγειρέψουμε εδώ. Θα είμαστε σαν τον μαμαλάκι που πήγαινε και μαγειρεύανε έξω και στείλανε κάπου έτσι πρόχειρα μια κουζινούλα. Όλο το θέμα είναι να έρθεις λίγο πιο κοντά με τη φύση. Να βγεις λίγο στην εξοχή, να κάνεις μια δουλειά, να μαγειρέψεις για τον εαυτό σου και να του προσφέρεις ένα γεύμα. Ναι, κοπέλα μου είπες. Πρόσεχε γιατί εδώ κυνηγάνε. Ακούγονται κάτι πυροβολισμοί εντωμεταξύ. Ήσυχα. Και μια ησυχία, ένα πράγμα. Ακούς μπαμ, μπαμ. Είσαι ευτυχισμένη, παιδί. Έλα, φάε. Δεν θέλει, παιδιά, έτσι. Λάρα, είσαι ευτυχισμένη. Λοιπόν, ήρθαμε στην κουζίνα. Βρήκαμε αυτά εδώ τα μάτια. Τα έχω ανάψει το ένα, να ζεσταθεί. Και θα τσιγαρίσω.
το φαγητό είναι έτοιμο. Για να φάμε νούντλες. Εντάξει. Περβαλώ. Είναι πολύ γλυκό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Λάρα βρωμάει. Ναι, μύρισε σκυλέα ξαφνικά. Γενικά η Λάρα δεν μυρίζει καθόλου. Για μας. Για μας. Έχει βραδιάσει, είναι πάρα πολύ ωραία και βράδυ εδώ. Είναι πολύ χουχουλιάρικα. Ναι, τέλεια. Ξεκινήσαμε το All of Us Are Dead, το κορεάτικο είναι. Νομίζω και ο κορεάτικο είναι. Έλεγε νούμερο 1 στην Ελλάδα και είπαμε να βάλουμε να το δούμε. Δεν καταλαβαίνω το λόγο γιατί το βλέπει ο κόσμος. Εντάξει, έχουμε δει ούτε μισό. Έχουμε δει 38 λεπτά. Συνήθως μια καλή σειρά καταλαβαίνεις ότι είναι καλή στα πρώτα 2 λεπτά. Καταλαβαίνεις την παραγωγή, καταλαβαίνεις ότι έχει καλό σενάριο, υποκριτικές, όλα. Πού είναι η πλοκή, το σενάριο, τι έγιναν? Τα ρακόρ που χοροπηδάνε. Οι ερμηνείες είναι υποτονικές, το σενάριο μπάζει από παντού, η πρωταγωνίστρια ψιλοφάλτσα, χορογραφίες δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους, τα ρακόρ χοροπηδάνε. Να σου πω κάτι, το μοντάζ πώς φάνηκε? Μετριότατο. Τι παρακολουθούμε, 38 λεπτά εγώ βλέπω, δεν έχω καταλάβει. Τι γίνεται? Εντάξει, αγάπη μου, δεν πειράζει, μην το δούμε. Εντάξει, δεν θα το δούμε. Απλά λέω γιατί να είναι πρώτο στην Ελλάδα, ας πούμε, σήμερα. Αύριο θα φύγουμε στις 12, οπότε πρέπει να ξυπνήσουμε πολύ νωρίς για να το ευχαριστηθούμε λίγο. Κάτσε. Ήρεμα, Λαρίτσα. Λαρίτσα, μα δεν ήσουν ένα πτωματάκι που κοιμότανε. Ναι. Έτρεξε η Λάρα σήμερα. Έλα, κοπέλα μου, έλα τα πηζιά. Αυτά. Τώρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Άντε, θα τα πούμε. Τι ωραία μέρα. Τι θα κάνουμε? Πολλά πράγματα. Καλημέρα. Λοιπόν, ήρθαμε πάλι εδώ στην κουζίνα του Μαμαλάκη. Γιατί αυτή τη φορά θα φτιάξουμε καφέ ελληνικό. Είναι 8:27. Έχουμε ακόμα... Μέχρι τις 12, τέλος πάντων. Τρώμε αυτά τα κλασικά, τα μιράντα με τη σοκολάτα. Τελειά. Φοβερή καλή. Μπράβο. Όχι. Όχι, Λάρα. Φύγε. Λάρα. Πιάσε. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, ελπίζουμε το ίδιο και εσείς. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι, να πατήσετε like. Θα πεις κάτι ή θα φας όλα τα μπισκότα? Συγγνώμη, όλα μπισκοτάκι. Και να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις και να μην χάνετε τα βίντεό μας. Θα τα πούμε στην επόμενη εξόρμηση. Bye! Yeah.